Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή για την πρόσκληση, για την ευκαιρία που μου δίνει να μιλήσω για τις νέες τεχνικές ακτινοθεραπείας και πώς, πότε και γιατί εφαρμόζονται στον καρκίνο του μαστού. Η ακτινοθεραπεία είναι ίσως η ιατρική ειδικότητα η οποία έχει ωφεληθεί περισσότερο από όλες τις άλλες από την εξέλιξη της τεχνολογίας. Νέες τεχνικές έχουν εισαχθεί στην κλινική πράξη, με πιο γνωστές από αυτές το IMRT και το VMAT. Τεχνικές που ελέγχονται σε όλα τα στάδια τους από εξελιγμένα υπολογιστικά συστήματα, καθοδηγούνται από την απεικόνηση και μας δίνουν τη δυνατότητα να αυξήσουμε τη δόση στον όγκο στόχο, αυξάνοντας την πιθανότητα ελέγχου του και παράλληλα να ελαχιστοποιήσουμε τη δόση της εισήγησης τους. Έτσι λοιπόν, από τη δυσδιάστατη ακτινοθεραπεία που χρησιμοποιούσαμε ανοιχτά πεδία, πήγαμε στη δυσδιάστατη σύμμορφη ακτινοθεραπεία, που μας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόζουμε το σχήμα του πεδίου στο σχήμα του όγκου και ακτινοβολώντας τον ασθενή από διαφορετικές γωνίες, να έχουμε μεγαλύτερη δόση στον όγκο στόχο σε σχέση με τα κρίσιμα όργανα και στην πλέον εξελιγμένη της μορφή, που είναι η ακτινοθεραπεία με πεδία ακτινοβολίας διαμορφωμένης έντασης, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσουμε την υψηλή δόση σε οποιοδήποτε σχήμα, ακόμα και αν αυτό είναι ακανόνιστο, προφυλάζοντας τους γυρνιάζοντες ιστούς, ακτινοβολώντας τον ασθενή από πάρα πολλές γωνίες, με πάρα πολλά υποπεδία και με το μειονέκτημα ότι με αυτόν τον τρόπο έχουμε μια μικρή δόση, ένα low dose bath σε μια ευρύτερη περιοχή. Για να δούμε πώς αυτές οι τεχνικές εφαρμόζονται στον καρκίνο του μαστού, πρέπει να δούμε καταρχήν τι καλούμαστε να ακτινοβολήσουμε και τι καλούμαστε να προφυλάξουμε. Καλούμαστε λοιπόν να ακτινοβολήσουμε το μαζικό αδένα, το μαστό. Καλούμαστε να προφυλάξουμε τα υγιή όργανα, που σε αυτή την περίπτωση είναι οι πνεύμονες, η καρδιά, η στεφανία αρτηρία και ο ετερόπλευρος μαστός. Λόγω της τοπολογίας του σχήματος, της τοπολογίας της περιοχής που θέλουμε να ακτινοβολήσουμε σε σχέση με τα γειτονιάζοντα όργανα, στις περισσότερες περιπτώσεις, δύο εφαπτώμενα πεδία μας δίνουν τη δυνατότητα να ακτινοβολήσουμε το μαζικό αδένα και ταυτόχρονα να προφυλάξουμε με τον καλύτερο τρόπο τα υγιή όργανα. Έτσι, παραδοσιακά χρησιμοποιούνται δύο πεδία ακτινοβολίας, εφαπτώμενα, με φίλτρα, τα οποία χρησιμοποιούμε αυτά τα φίλτρα, τους αντισταθμιστές, για να αντισταθμίσουμε το γεγονός ότι το σχήμα του μαστού είναι διαφορετικό, ο ιστός είναι λιγότερος όσο πάμε προς την επιφάνεια. Και δεδομένου επίσης ότι το σχήμα του μαστού δεν είναι παντού το ίδιο, αλλά είναι ανομοιόμορφο και έχει κονικό σχήμα, η χρήση μόνο δύο εφαπτώμενων πεδίων έχει το μειονέκτημα ότι χρησιμοποιείται, ότι έχουμε τα λεγόμενα hot spot, έχουμε δηλαδή περιοχές υψηλής δόσης, οι οποίες ξέρουμε ότι σχετίζονται με τοξίσεις στο δέρμα. Έτσι λοιπόν, παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια, για να εξαλείψουμε αυτή την ανομοιογένεια, μια τεχνική που χρησιμοποιείται ευρύτερα είναι το forward IMRT. Σε αυτή την τεχνική, η ανομοιογένεια της δόσης λόγω του ανομοιογενού σχήματος του μαστού αντισταθμίζεται με τη χρήση υποπεδίων, όλα δίνονται από εφαπτώμενες γωνίες. Το τελικό αποτέλεσμα αυτών των υποπεδίων είναι να δίνουμε στο μαστό μια δόση η οποία είναι πολύ περισσότερο ομοιογενής σε σχέση με τα δύο εφαπτώμενα πεδία. Αυτό είναι το forward IMRT. Οι περισσότερες δημοσιεύσεις που υπάρχουν και αναφέρονται στο IMRT στο μαστό αφορούν αυτή την τεχνική. Η τεχνική αυτή είναι ισοδύναμη με το να χρησιμοποιούμε εφαπτώμενα πεδία με φίλτρα και στις περιοχές που υπάρχει ανομοιομορφία της δόσης να χρησιμοποιούμε υποπεδία τα οποία αντισταθμίζουν αυτή την ανομοιομορφία και έχει το πλεονέκτημα ότι έχει μικρότερο κόστος για τον ασθενή σε σχέση με το forward IMRT που χρεώνεται περισσότερο στα συστήματα υγείας. Οι τεχνικές αυτές είναι ισοδύναμες και διαφέρουν σημαντικά από το full IMRT, από το IMRT που χρησιμοποιούμε στις άλλες περιοχές του σώματος, κατά το οποίο ακτινοβολούμε τον ασθενή από πάρα πολλές γωνίες, με πάρα πολλά υποπεδία, έχοντας το πλεονέκτημα ότι μπορούμε να έχουμε κατανομές δόσεις οι οποίες είναι ομοιόμορφες, με πολύ καλή συμμόρφωση και να ακτινοβολήσουμε οποιοδήποτε σχήμα όγκου θέλουμε. Έχουμε όμως και μειονεκτήματα και το μειονεκτήματα που έχουμε είναι ότι ο χρόνος θεραπείας είναι μεγαλύτερος, η τεχνική είναι πιο πολύπλοκη και χρειάζεται εκτεταμένο ποιοτικό έλεγχο, είναι σίγουρα πιο ακριβή
Και έχει και το μειονέκτημα του low-dose bath, του γεγονότος δηλαδή ότι μια ευρύτερη περιοχή παίρνει μια χαμηλή μενδόση, η οποία όμως δεν είναι αμεληταία. Η εξελιγμένη της μορφή είναι η περιστροφική θεραπεία, το VMAT, σύμφωνα με το οποίο αντί να ακτινοβολούμε από διαφορετικές γωνίες, ακτινοβολούμε περιστροφικά με τη χρήση τόξων, τόξα που καλύπτουν το μαστό. Έχει το μεγάλο πλεονέκτημα ότι ο χρόνος θεραπείας μειώνεται δραματικά σε σχέση με το MRT. Αν ένα MRT στο μαστό θέλει 10 με 15 λεπτά, ένα VMAT στο μαστό θέλει γύρω στα 2 με 3 λεπτά, δίνοντας την ίδια κατανομή, έχοντας όμως πάλι το μειονέκτημα του low-dose bath. Και αναφερόμαστε στο low-dose bath γιατί αυτό συσχετίζεται με την αύξηση, μάλλον υπάρχει, πιστεύεται με βάση τα ραδιοβιολογικά μοντέλα ότι αυξάνει την πιθανότητα πρόκλησης δευτερογενούς καρκίνου από ακτινοβολία. Ξέρουμε ότι ο δευτερογενής καρκίνος από ακτινοβολία είναι ούτως ή άλλως ένα πιθανό απότερο αποτέλεσμα. Η πιθανότητά του είναι μικρή, αλλά δεν είναι σίγουρα αμεληταία. Η χρήση της IMRT τεχνικής, χρησιμοποιώντας πολλαπλά πεδία ή και του VMAT, μπορεί να αυξήσει αυτόν τον κίνδυνο. Και λόγω του low-dose bath και λόγω του γεγονότος ότι επειδή χτίζουμε σιγά-σιγά τη δόση, δίνουμε περισσότερες μονάδες μηχανήματος, στέλνουμε στον ασθενή περισσότερα φωτόνια και η ακτινοβολία σκεδαζόμενη και διαρροής από την κεφαλή είναι μεγαλύτερη και έτσι η δόση εκτός περιοχής ακτινοβόλησης είναι γενικά μεγαλύτερη σε σχέση με τεχνικές που χρησιμοποιούμε εφαπτώμενα πεδία. Έτσι, με βάση ραδιοβιολογικά μοντέλα που έχουμε, υπολογίζεται ο κίνδυνος αύξησης του δευτερογενείου καρκίνου με αυτή την τεχνική είναι περίπου στο 50%. Βέβαια, αυτό είναι σχετικό νούμερο. Κατά πόλη τιμή, αυτό το νούμερο είναι πολύ μικρό αν αναλογιστούμε ότι το ρίσκο το απόλυτο είναι μικρό. Άρα, αυξάνεται 50%, ένα πολύ μικρό νούμερο. Πόσο είναι αυτό, εξαρτάται ποια είναι η πιθανότητα δευτερογενούς καρκίνου από την θεραπεία. Καταρχήν, εξαρτάται από τη δόση, αλλά όχι μόνο από τη δόση και από άλλους παράγοντες. Έτσι, ξέρουμε ότι ασθενείς που δεν είναι καπνιστές και υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία έχουν μια πολύ μικρή πιθανότητα να κάνουν δευτερογενή καρκίνο. Παρόμοια με αυτούς που δεν έχουν κάνει καν ακτινοθεραπεία. Λίγο μεγαλύτερη, αλλά πάντα κάτω από το 1%. Αυτό αλλάζει όταν μιλάμε για ασθενείς που είναι καπνιστές. Αυτοί έχουν μια αύξηση της πιθανότητας της τάξης 4%. Ο δευτερογενής δε καρκίνος πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι εμφανίζονται πολλά χρόνια μετά. Ξέρουμε ότι η λευκαιμία εμφανίζεται 10 χρόνια μετά την ακτινοθεραπεία. Οι άλλοι τύπου καρκίνου εμφανίζονται περίπου στα 20 χρόνια μετά την ακτινοθεραπεία. Άρα αυτό είναι σημαντικό για τις νέες γυναίκες. Και εδώ είναι επίσης σημαντικό μια σύσταση κατά τη διάρκεια της ακτινοθεραπείας ο ασθενής να έχει κόψει το κάπνισμα. Δεν είναι μόνο ο δευτερογενής καρκίνος, είναι και άλλα αποτελέσματα. Με σημαντικότερο αυτό της καρδιακής νοσηρότητας. Ξέρουμε επίσης ότι υπάρχει λόγω της ακτινοθεραπείας. Είναι διαφορετική αν μιλάμε για καπνίζοντες και μη καπνίζοντες. Άρα και εδώ είναι σημαντικό να δώσουμε όσο το δυνατόν μικρότερη δόση στην καρδιά, ώστε να μην έχουμε απότερα αποτελέσματα και καρδιακή νοσηρότητα. Άρα, με βάση αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα, θα μπορούσε κάποιος να πει με σχετική ασφάλεια ότι παρόλο που και οι ασθενείς και εμείς, σαν ακτινοφυσικοί και οι γιατροί, νομίζουν ότι ή παρασυρώμαστε ότι το IMRT χρησιμοποιώντας πολλαπλά πεδία ακτινοβολίας ή το VMAT είναι σε όλες τις περιπτώσεις καλύτερο από ένα πολύ καλό forward IMRT ή 3D conformal με εφαπτώμενα πεδία και με υποπεδία όμως ώστε να μην έχουμε περιοχές ανομοιογένειας, αυτό σίγουρα δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις σωστό. Και η διεθνής βιβλιογραφία δεν το υποστηρίζει. Έτσι λοιπόν, ενώ το IMRT και το VMAT είναι σίγουρα υπερτερή του κλασικού 3D σχεδόν σε όλες τις άλλες περιπτώσεις και σε όλες τις άλλες περιοχές του σώματος, αυτό δεν ισχύει για το μαστό. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις υπερτερή. Ποιες είναι αυτές οι περιπτώσεις? Όταν θέλουμε να ακτινοβολήσουμε τους ισομαστικούς λεμφαδένες, όταν η καρδιά είναι πολύ κοντά στο θωρακικό τοίχωμα, όταν ο μαστός είναι πολύ μεγάλος και δεν μπορούμε να τον ακτινοβολήσουμε όλο με συμβατικές τεχνικές και με εφαπτώμενα πεδία, και όταν, όπως υπόθηκε προηγουμένως, θέλουμε να δώσουμε τεχνικές SIB, να δώσουμε δηλαδή ταυτόχρονα μία μεγαλύτερη δόση στην περιοχή που ήταν η πρωτοπαθής νόσος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, με χαρακτηριστικότερο την περίπτωση όπου θέλουμε να ακτινοβολήσουμε τους σωματικούς λεμφαδένες, έχουμε την εξής περίπτωση.
Αν χρησιμοποιήσουμε απλά εφαπτώμενα πεδία, τότε ένα μέρος καρδιάς μπαίνει μέσα στο πεδίο ακτινοβολίας. Έτσι λοιπόν η δόση που θα πάρει η καρδιά είναι σχετικά μεγάλη. Αυτό σχετίζεται με καρδιακή νοσηρότητα. Οι εξελιγμένες τεχνικές όπως το MRT και το VMAT έχουν θέση εδώ. Και έχουν θέση και μπορεί στο μέλλον να έχουν ακόμα μεγαλύτερη, γιατί υπάρχει μια τάση σε ασθενείς ιδίως υψηλού ρίσκου για να μειώσουμε την πιθανότητα υποτροπής, να ακτινοβολούμε όλο και περισσότερες περιπτώσεις με εσωτερικούς λεμφαδένες. Άρα εδώ έχουν θέση οι τεχνικές αυτές. Βέβαια, άμα συγκρίνουμε το IMRT και το VMAT, το VMAT υπερτερεί σε σχέση με το IMRT. Γιατί υπερτερεί? Γιατί μπορούμε να δώσουμε παρόμοιες ή και καλύτερες κατανομές σε πολύ λιγότερο χρόνο. Βέβαια, επειδή στην αρχή της ομιλίας ένα ερώτημα είναι και πώς πρέπει να εφαρμόσουμε αυτές τις τεχνικές, θα έλεγα ότι έχει σημασία και πώς εφαρμόζουμε την τεχνική. Να την εφαρμόσουμε δηλαδή με το βέλτιστο τρόπο. Έτσι, χρησιμοποιώντας δεξιά δύο τόξα, τα οποία προσομοιάζουν τα εφαπτώμενα, σε σχέση με το να χρησιμοποιήσουμε ένα μεγαλύτερο τόξο, στις περισσότερες περιπτώσεις η κατανομή είναι καλύτερη. Έτσι, δεξιά, χρησιμοποιώντας δύο τόξα σε σχήμα παπιών, έχουμε και μικρότερο low dose bath και μικρότερη δόση στην καρδιά, άρα έχει σημασία και πώς εφαρμόζεται κάθε φορά η τεχνική και τι εφαρμόζουμε. Ένα άλλο όπλο που έχουμε στα χέρια μας, κυρίως όταν η καρδιά είναι κοντά στο θωρακικό τείχωμα, είναι να ακτινοβολήσουμε τον ασθενή σε φάση βαθιάς εισπνοής. Σε αυτή την περίπτωση, η απόσταση της καρδιάς από το θωρακικό τείχωμα μεγαλώνει, έτσι η δόση στην καρδιά είναι μικρότερη. Ιδίως σε ασθενείς όπου θέλουμε να ακτινοβολήσουμε σωματικούς λεμφαδένες, σχεδόν σε όλους αυτούς τους ασθενείς είναι σημαντικό να ακτινοβολούμε, αν μπορούμε, την καρδιά το μαστό σε φάση βαθιάς εισπνοής. Και σχεδόν όλοι οι ασθενείς έχουν κέρδος αν εφαρμόσουμε αυτή την τεχνική. Σε κάθε περίπτωση όμως, ακόμα και όταν δεν ακτινοβολούμε σωματικούς λεμφαδένες, το να ακτινοβολήσουμε το μαστό σε θέση βαθιάς εισπνοής πλεονεκτεί, γιατί η καρδιά απομακρύνεται από το πεδίο ακτινοβολίας. Αν θέλουμε, σε μια πρόσφατη δημοσίευση που πρόκειται να δημοσιευτεί πρόσφατα και συγκρίνει διαφορετικές τεχνικές, κάτω βλέπουμε κατανομές δόσεις σε κατάσταση βαθιάς εισπνοής, όπου υπερτερούν σε σχέση με όλες τις πάνω περιπτώσεις όπου είναι σε ελεύθερη αναπνοή. Και σε δύσκολες περιπτώσεις, το συμπέρασμα είναι, και το ξέρουμε και από την κλινική πράξη, ότι το VMAT μας δίνει τη δυνατότητα σε πολύ μικρό χρόνο, συγκρίσιμο με το χρόνο που κάνουμε να ακτινοβολήσουμε με δύο εφαπτώμενα πεδία, μας δίνει κατανομές πάρα πολύ καλές, πολύπλοκες και υπερτερεί σίγουρα από όλες τις άλλες τεχνικές, ίσως εκτός από τα πρωτόνια, τα οποία πρωτόνια όμως, εντάξει, εδώ είναι μια δοσημετρική μελέτη, έχουν άλλα προβλήματα και άλλες ανακρίβειες λόγω της κίνησης, πέραν του κόστους. Σε σχέση με το τομοθέραπη, σε αυτό το paper, τουλάχιστον αυτή την περίπτωση και γενικότερα, το VMAT υπερτερεί γιατί είναι μικρότερο το low dose bath, ενώ το τομοθέραπη έχει και το μειονέκτημα ότι τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν έχει τη δυνατότητα να ακτινοβολήσει τον ασθενή σε φάση βαθιάς εισπνοής. Άρα, σε ένα σύγχρονο ακτινοθεραπευτικό τμήμα που έχει όλα τα όπλα στα χέρια του, ένας αλγόριθμος που θα πρέπει να χρησιμοποιείται είναι να ακτινοβολείται στο δεξί μαστό καταρχήν, να κάνουμε εφαπτομηνικά πεδία είτε με forward MRT είτε με ένα πολύ καλό 3D conformal ακτινοβολία σε θέση ελεύθερης αναπνοής. Αν για κάποιο λόγο μπαίνει πολύ πνεύμονας ή είναι πιο δύσκολη περίπτωση και δεν μπορούμε να ακτινοβολήσουμε όλο το μαστό για διάφορους λόγους, για παράδειγμα, αν ακτινοβολήσουμε το μαστό θα μπει μέρος και του ετερόπλευρου μαστού στο πεδίο ακτινοβολίας, τότε μπορούμε να κάνουμε MRT VMAT σε θέση ελεύθερης αναπνοής. Για τον αριστερό μαστό, στις περισσότερες περιπτώσεις, ακτινοβολούμε σε φάση βαθιάς εισπνοής, είτε με εφαπτωμενικά πεδία, είτε αν αυτά δεν μας καλύπτουν, με πιο σύγχρονες τεχνικές και με IMRT και VMAT. Στο νοσοκομείο υγεία, η ακτινοβόληση σε θέση βαθιάς εισπνοής είναι πλέον ρουτίνα. Σχεδόν όλοι οι ασθενείς ή οι περισσότεροι, εντάξει, αν και εξωτομικεύονται οι περιπτώσεις, ανάλογα με την ηλικία και ανάλογα και με άλλες παραμέτρους, περισσότεροι όμως ασθενείς
που ακνοβολούνται αριστερό μαστό, ακνοβολούνται σε θέση βαθιά εισπνοή με ένα αυτοματοποιημένο σύστημα, το οποίο μας επιτρέπει να δίνουμε την. Να ακνοβολεί το μηχάνημα, δίνει τη δόση ακνοβολίας όταν ο ασθενής βρίσκεται αυτόματο, όταν ο ασθενής βρίσκεται στη φάση βαθιάς εισπνοής και να μην ακνοβολεί σε όλο τον άλλο αναπνευστικό κύκλο. Και ανάλογα με την περίπτωση, αριστερά φαίνεται οι ισοδοσκείες καμπύλες σε βαθιά εισπνοή, δεξιά σε ελεύθερη αναπνοή. Ανάλογα με την περίπτωση και την τοπολογία του στόχου σε σχέση με τα κρίσιμα όργανα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είτε εφαπτομηνικά πεδία αν μας καλύπτουν, είτε αν δεν μας καλύπτουν τα εφαπτομηνικά πεδία, να κάνουμε πιο πολύπλοκες τεχνικές και τις περισσότερες φορές VMAT με δύο άρξες, bow tie type. Άρα, για να προσπαθώ να απαντήσω στο ερώτημα που τέθηκε, θα έλεγα ότι τα εφαπτομηνικά πεδία ή με forward IMRT, είτε τα εφαπτομηνικά πεδία με field-in-field και φίλτρα, είναι αρκετά στις περισσότερες περιπτώσεις. Πιο σύνθετες κατανομές δόσεις με full IMRT είτε με VMAT υπερτερεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ποιες είναι αυτές οι περιπτώσεις? Όταν θέλουμε να ακνοβολήσουμε σωμαστικούς λεφαδένες. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακνοβολούμε, αν μπορούμε, τον ασθενή, ιδίως στους αριστερούς μαστούς, σε θέση ελεύθερης βαθιάς εισπνοής, με σκοπό να μειώσουμε όλα αυτά τις ανομοιογένειες, έτσι ώστε να μειώσουμε τις παρενέργειες στο δέρμα, να μειώσουμε τη δόση στο πνεύμονα, έτσι ώστε να μικρύνουμε την πιθανότητα για πνευμονίτιδα, ίνωση ή ακόμα και για δευτερογενή καρκίνο, που είναι ένα late effect της ακνοβολίας, και να μειώσουμε τη δόση στην καρδιά, ώστε να μειώσουμε την καρδιακή νησιμότητα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.